Έχουμε ξεκινήσει. Και συζητάνε μετάξυ του. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Όλοι ξέρεις τι του είπανε. Πότε θα κεράσεις. Ναι, γιατί παίρνει διπλούς και τριπλούς. Παίρνει περισσότερα από εμάς. Παίρνει διπλούς, τριπλές. Συντάξεις παίρνει. Λέει πότε θα κεράσεις. Να φάμε τα λεφτά μαζί. Να φάμε μαζί τα λεφτά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Μπαλαούρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συνολικά. Κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε ο κόσμος που βλέπει αυτή τη στιγμή τι λέει. Καλά λέει. Εννοείται ότι καλά λέει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, λέει ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που ο ένας Νέα Δημοκρατία Πασόκ έκανε την κηδεία και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει το μνημόσυνο. Όλοι κλαίνε. Είναι το μόνο σίγουρο. Και βλέπουν δύο ανθρώπους να αλληλοκατηγορούν ο ένας τον άλλον. Παραλάβαμε καμένη γη, εσείς τα κάνατε χειρότερα και το καθεξής. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Πώς θα βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, πώς θα δώσουμε πραγματική ελπίδα και όχι λόγια όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εξαγγελίες και στις προεκλογικές του καμπάνιες. Και πώς όλο αυτό τον καιρό, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν είναι στις ημέρες της, δεν είχε κάνει κάτι για να βγει αυτή η χώρα από τα μνημόνια. Να θυμίσω ότι όλοι μαζί μας βάλανε στα μνημόνια. Δεν λέω ότι τα μνημόνια είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, ήταν αναγκαίο κακό. Το θέμα είναι ότι ψηφίζονται τα πάντα και δεν εφαρμόζεται τίποτα. Ποιος μας έφερε, κύριε Γεωργιάδη, στα μνημόνια? Όλοι. Αναγκαίο κακό από πού? Όλοι. Από το Θεό προέκυψε τα μνημόνια. Η κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Ήταν 40 χρόνια δίωση του ελληνικού κράτους. Δεν διέκοψα κανέναν. Όχι, να αφήστε με να πω και εγώ δύο κουβέντες. Να μην λέμε όμως αναγκαίο κακό. Εγώ απλώς μια φιλική παρατήρηση. Εσείς λέγατε ότι θα σκίσετε τα μνημόνια και υπογράψετε το τρίτο. Άλλο λέμε τώρα. Πάτε τώρα να υπογράψετε και το τέταρτο. Σας λέω κάτι που δεν είπατε, ότι αναγκαίο κακό ήταν τα μνημόνια. Όμως πέστε ήταν... ποιος έφερε την κατάσταση σε αυτά τα μνημόνια. Όλοι. Όλοι είχαμε εμείς. Δεν το υπογράψατε. Εμείς όλοι, ποιος έφερε την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Που η 25% του ΑΕΠ χάθηκε. Τα ρίχνουμε όλα. 1,5 εκατομμύριο, μισό λεπτό κύριε Γεωργιάδη, να είσαι αντικειμενικός. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Εκ των οποίων το 60% των νέων μας είναι άνεργοι. Αυτά ποιος τα έφερε? Το παλιό πολιτικό σύστημα. Το παλιό πολιτικό σύστημα, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς είστε καινούριο. Τώρα είναι καινούριο. Είστε καινούριο. Βεβαίως, δύο χρόνια είμαστε εμείς. Από αυτή την άποψη. Και δεν έχουμε κλέψει. Πρέπει να γίνεται για να παλιώσει το 50. Δεν έχουμε βουτήξει από εξοπλιστικά. Το ξέρετε ότι δεν έχετε κλέψει. Από όλα αυτά. Το ξέρετε ότι δεν έχετε κλέψει. Εμείς θέλω να ξέρετε εσείς, κύριε Τζαβάρα. Ξέρετε εσείς, κύριε Τζαβάρα. Αν το ξέρετε στον εισαγγελέα τότε και εσείς. Να το πείτε. Κάνετε όμως ερώτηση. Δεν έχετε κλέψει. Ελληνικά μιλάω. Ναι, και είπα το. Ξέρετε, είπατε, ναι. Ότι ξέρω, ξέρετε ότι δεν έχετε κλέψει. Γιατί αυτή τη που μιλάνε, τον κύριο Γεωργιάδη θα τον ακούσουμε. Τα παλαλάβαμε τώρα και τα λοιπά. Θέλω να μου πει και πόσα πρώην στελέχη του Πασόκ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν υπογράψει τα μνημόνια τότε. Άρα μην λέμε ότι... Ποια μνημόνια? Έλα τώρα, εντάξει, δεν είναι σωστή αυτό που κάνεις τώρα. Αφού η αλήθεια είναι, τι να μην την πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, ολοκληρώστε τη σκέψη σας γιατί να δούμε τι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεύτερο γύρο αέναης διαπραγμάτευσης. Ναι. Το ζήσαμε το 2015, το ζούμε και τώρα. Ναι. Κολυσιεργούμε. Εμείς αυτό βλέπουμε. Και κάποιοι συνάδελφοι του κ. Μπαλαούρα ασχολούνται με το ελεύθερο κάμπινγκ. Ο κόσμος καίγεται, η χώρα καταστρέφεται και βλέπουμε χθες ότι αντί να ασχολούμαστε να βγάζουμε αναγγελίες και να πιέζεται η κυβέρνηση ότι ξέρετε κάτι, αφού τα έχετε συμφωνήσει, αφού θα τα υπογράψετε όλα, γιατί καθυστερείτε? Και έχουμε και Νέα Δημοκρατία που λέει τελειώνεται. Εσείς θα τα ψηφίσετε και εμείς θα τα εφαρμόσουμε. Αλλά δεν θα τα ψηφίσουμε. Εσείς δεν θα είμαστε σημαντικοί. Εμείς, εάν δεν μας φωνάξει ο Πρωθυπουργός, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν για όλη την εικόνα, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Να ψηφίσετε τίποτα ή θα ψηφίσετε? Να ψηφίσουμε τι, ό,τι μας φέρει η κυβέρνηση? Αφού υπάρχουν άλλες λύσεις. Άρα λοιπόν θα το εκτιμήσετε εκείνη τη στιγμή, ή εκ των προτέρων λέτε εμείς δεν ψηφίζουμε τίποτα? Να εκτιμήσουμε και καταρχήν θα δούμε τι πρόκειται να φέρουν. Γιατί ούτε οι ίδιοι μπορεί να μην ξέρουν τι πρόκειται να φέρουν. Τα αντίμετρα που λέει ο κύριος Μπαλαούρας, μακάρι να έρθουν, ποια είναι αυτά όμως, ξέρουμε? Λέει ότι θα έχουν θετικό πρόσημο στο αφορολόγητο από τη μία, από την άλλη ρίχνουν το αφορολόγητο. Αυτό είναι οξύμορο.
Το 0-0, ίσον 14 για να πάμε και στη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος, είναι κάτι, είναι κάτι αντίστοιχο που λέει αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ. Και όμως άρα λοιπόν εσείς όταν θα έρθουν, λέτε ότι η θέση σας είναι σαν ένας κεντρών. Τίποτα, ναι, δεν που θα φέρει, ναι, χωρίς να κάτσει να συζητήσει και να είναι κοινής αποδοχής. Α, δεν θα φωνάξει ό,τι και να είναι δεν το ψηφίζετε. Αυτό μου λέτε τώρα. Εντάξει, εννοείται ότι θα το αξιολογήσουμε, αλλά αυτά που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε τίποτα που θα επιβαρύνει περαιτέρω την τσέπη του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Με υποσχέσεις ότι μπορεί θα να, τα μπορεί πάρουν να, εάν και εφόσον θα πιάσουμε τους στόχους το 19, το 20 που λένε να ισχύσουν για το καθεξής. Δύο πράγματα. Ήταν μετά από ήττα του εργατικού εκεί πέρα. Καλά, καλά. Εννοείται ότι θα το αξιολογήσουμε, αλλά αυτά που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε τίποτα που θα επιβαρύνει περαιτέρω την τσέπη του ελληνικού λαού με υποσχέσεις ότι θα τα πάρουν εάν και εφόσον θα πιάσουμε τους στόχους το 19, το 20 που λένε να ισχύσουν για το καθεξής. Πάμε στο σήμερα. Συζητάμε για τον Μάη του 68 και τώρα πλησιάζει ο Μάης του 2017 που μπορεί να υπογράψουμε τέταρτο μνημόνιο. Πάμε λοιπόν. Εδώ λένε ότι θα έχετε πούμε το μνημόνιο το 18, αλλά εμείς βλέπουμε ότι έρχεται τέταρτο μνημόνιο. Δυστυχώς. Γιατί? Γιατί δεν εφαρμόζεται τίποτα από όσα υπογράφονται στα μνημόνια. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Να πατάξουμε τις παθογένειες δημοσίου, τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Και να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για ένα εθνικό σχέδιο σωτηρίας αυτής της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Όσο υπάρχει εγωισμός, εξουσιομανία και μικροκομματισμός, λέτε ότι δεν υπάρχει λύση. Σας ευχαριστούμε πουθενά, πάρα πολύ. Γιατί αυτά βλέπουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να καθίσει ο